Λάκη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πώς είσαι? Καλά, καλά που έχω τρεις κάμερες. Πού να ξέρω. Μα τι κάνεις τώρα? Σε ψάχνω παντού, ήρθα για πέσιμο. Πέσιμο, ξέρεις τα πίστευα τελικά. Πέσιμο. Όχι, δεν ξέρω, για πέσιμο. Τερατώδες. Χάλια. Πλάκα μου κάνεις. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνω μια ωραία συνέντευξη όμως. Λοιπόν, πέρασε τα κοντά. Σε ευχαριστώ. Ναι. Λάκη μου, πώς είσαι? Σε τι φάση τη ζωή σου πετυχαίνω? Με συναντάς σε ένα καινούριο θέμα της δουλειάς, της ξεκούρασης, της δημιουργίας, αλλά και λίγο της ανάπαυλας. Γιατί πέρασε ένα χειμώνα αρκετά δύσκολο, επαγγελματικά επώδυνο θα έλεγα, αλλά ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία. Τι γεύση σου άφησε αυτό το show? Εγώ πέρασα ωραία, φώναξα μόνο 2-3 φορές. Ακούγεται και το όνομα της Καταρίνας Καραβάτου για το Power of Love. Παιδιά, αυτά τα show εμένα με αφήνουν παγερά διάφορο. Η Καταρίνα ξέρει να κατευθύνει πράγματα. Πιστεύω ότι αν και πόσον θα είναι, θα το κατευθύνει πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάνει συζητήσεις για τη νέα σεζόν, για το My Style Rocks, αν συνεχίσει, θα ήθελες να ήσουν? Όχι και δεν ήθελα να κάνω, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ βεβαίως θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι γιατί ο κόσμος μου το ζητάει και πάρα πολύ έντονα. Επειδή όμως αυτά τα show έχουν και τα reality τους μέσα κτλ., δεν είναι κάτι που με τρελαίνει και θα μου έλειπε εάν και πόσο δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω. Γενικά παρακολουθείς τηλεόραση. Ναι. Πώς είδες φέτος σε αυτή τη τηλεοπτική σεζόν? Νομίζω ότι οι εκπομπές παρατραβούν κάποια θέματα τα οποία ειδικά είναι θλιβερά. Τους συμβουλεύω να έχουν λιγάκι περισσότερη ψυχαγωγία. Φέτος υπάρχει κάποιο άτομο που σου έλειψε από την τηλεόραση? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου έλειψε και η Έλενα Χριστοπούλου. Όταν όμως είδα ότι πήγε σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με εκείνη και με στεναχώρησε, μπορώ να πω. Αναφέρεσαι στο TV Queen. Ναι, στο TV Queen. Πώς την είδες? Είπα ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι αξιολογούνται καλύτερα με το να κάνουν κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, εκεί είπα, okay. Δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να μου λείπει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για την Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Θα ακούγεται ότι τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει μάλλον στο δεύτερο μισό, σε βραδινή εκπομπή. Τώρα, αυτό που μου λες για μια Ελένη Μενεγάκη, που είναι δηλαδή το κολοσσέο της Ρώμης, για να το αναστηλώσεις και να το φτιάξεις, χρειάζονται κάποια χρόνια. Ένα διαμέρισμα στον Περισσό χρειάζεται λιγότερα χρόνια. Τώρα τι θέλει να είναι η Ελένη, διαμέρισμα στον Περισσό που το ανακαινήσαμε και βγήκαμε τσακ και το φωτίσαμε και κάναμε στούντιο το βράδυ, ή θέλει να είναι το κολοσσέο της Ρώμης? Υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό κόνσεπτ του εξωτερικού που να σχετίζεται με τη μόδα, το οποίο θα ήθελες να δεις και στην Ελλάδα? Πρέπει να έρθει η RuPaul εδώ, να φέρει το δικό της show, να κάνει ένα drag queen show. Για μένα θα έχει τρομερή επιτυχία. Γιατί όταν έχω μερικές κοπέλες απέναντί μου που είναι σαν drag queen και αναγράφονται θύλοι, αλλά είναι σαν drag queen, ας δω την drag queen την κανονική. Θέλω να μου πεις τώρα τι καινούριο ετοιμάζεις. Ετοιμάζω λοιπόν να πάω στη Μύκονο, όπου εκεί θα κάνω art direction σε 2 μεγάλα ξενοδοχεία. Λάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να περάσεις τέλεια. Απολαυστικός πάντα. Εντάξει, η ατάκα που πήγα την Ελένη Μενεγάκη τα περιγράφει όλα. Αν και εγώ δεν συμφωνώ και 100% να σας πω την αλήθεια. Σε τι καλά δεν? Γιατί αυτό εννοεί στην ουσία ότι το να κάνει κάτι διαφορετικό η Ελένη Μενεγάκη από αυτό που κάνει τόσα χρόνια θέλει χτίσιμο, θέλει προετοιμασία μεγάλη κτλ. Το να η Ελένη Μενεγάκη από εκεί που είναι. Γιατί αυτό το σχόλιο είναι βαθύ. Είναι βαθύ τηλεοπτικό από έναν άνθρωπο που δεν είναι τηλεοπτικό. Και εμένα μου κάνει εντύπωση σε θετικό πρόσημο. Σου λέω ότι αν κάνει στροφή στην καριέρα σου, γιατί είναι αλλαγή καριέρα σου να φύγει από αυτή τη ζωή. Όμω θέλουμε να δούμε τη Μενεγάκη σε κάτι διαφορετικό, συζητείται πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν αναστηλώνεται, αυτό σου λέει, όπως το κόλλος. Ναι, αλλά λέει ότι όταν αποφασίσει... Αυτό λέει, ρε παιδιά, ότι στην ουσία, εάν αποφασίσει η Ελένη Μενεγάκη μετά από 20 χρόνια που είναι στην πρωινή ζώνη, στη μεσημεριανή ζώνη, να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, θα πρέπει να κάτσει κάτω σοβαρά, να έχει το χρόνο της, με έμπειρα στελέχη και ομάδα, για να φτιάξει κάτι το οποίο θα έχει νόημα για να επιστρέψει. Αυτό νομίζω θα κάνει δηλαδή από τώρα μέχρι του χρόνου το... Μπορεί και όχι, γιατί ξέρεις κάτι, όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει μια τεράστια καριέρα. Μπορεί να το έχει ήδη στο μυαλό της. Τόσα χρόνια και να το έχτιζε και αυτά και τώρα. Ξέρεις κάτι, από το να το σκεφτείς μέχρι να το υλοποιήσεις, απέχει. Πρέπει να βρεις αρχισυντάκτη, πρέπει να βρεις το team, πρέπει να βρεις ακριβώς τι θέλεις να κάνεις εσύ μέσα στη συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν είναι απλό. Γιατί με οτιδήποτε λιγότερο δεν θα συμβιβαστείς. Βέβαια. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα αυτή. Αν και στον Περισσό. Στον Περισσό τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Σας το είχα πει και εγώ. Σας το είχα πει και εγώ εδώ. Δεν ξέρω γιατί σχολιάζουμε μόνο το Λάκη Καβαλάκη που κάνω. Αλλά δεν σας είχα πει ότι αν το κάνει το βήμα θα το κάνει πολύ οργανωμένα με σκέψη ότι θα το προετοιμάσει καιρό. Δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη. Θέλω να πω, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πει τώρα κλείνω σε 2 εβδομάδες. Βλέπετε TV Queen, ελάτε να βγει στον αέρα. Είναι ένας άνθρωπος. Μα εννοώ, ρε παιδί μου.
βγήκε πολύ γρήγορα στον αέρα. Ενώ θα προετοιμάσει σίγουρα το επόμενο βήμα της, το τι θα κάνει και πολύ μεγάλο διάστημα. Μήπως θέλει να γίνει TV Queen. Αυτό είναι άλλο. Τώρα έχουμε νικήτρια. Τώρα έχουμε νικήτρια, θα μου πεις. Έχεις δει.